Να αλλάξουμε θέμα. Άγνωστοι ασυνείδητοι δράστες έφτασαν στο σημείο να αδειάσουν βιομηχανικά και πιθανότατα τοξικά απόβλητα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων και συγκεκριμένα στη θέση Αλμύρα. Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από μακριά από κατοίκους και διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το Δήμο και την αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, κ. Λογοθέτης, ο οποίος κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ ο αντιδήμαρχος κ. Ζέδες υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Εδώ λίγο πριν του Αγίου Θεοδόρου. Μετά από καταγγελίες εναποθέθηκαν εδώ κάποια απορρίμματα στερεά, τα οποία πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Είναι όμως από ό,τι φαίνεται τελείως ανεπικίνδυνα και πιθανόν και τοξικά. Έχω ενημερώσει ως όφυλα τόσο την αστυνομία όσο και την αντιπεριφέρεια, τον γύρω αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας, το τμήμα περιβάλλοντος, το υγείας και την κοινωνική υπηρεσία, τους οποίους περιμένω να κάνουν αυτοψία για να δουν τι ακριβώς είναι εδώ. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και με τον πιο αυστηρό, αν θέλετε, τόνο, ότι σε αυτή την περιοχή, η οποία κάποιοι ασυνείδητοι τη χρησιμοποιούν για να απορρίπτουν το οτιδήποτε, θα τελειώσει και θα τελειώσει με τον πιο αυστηρό τρόπο. Ειλικρινά θα λάμψει η δικαιοσύνη και εδώ θα βρούμε ακριβώς ποιος είναι εκείνος ο οποίος έφερε τη νύχτα και εναπόθεσε αυτό το φορτίο εδώ. Θα το βρούμε και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά. Η λουδιά είναι αφόρητη. Είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ειλικρινά περιμένω τις υπηρεσίες να κάνουν τη διάγνωση και από το αποτέλεσμα αυτό θα γίνει όλη η έρευνα εκείνη με εξοχινιστικό τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Θέλω να σας πω ξανά ότι θα αστυνομεύσουμε όλη την περιοχή και θα προσπαθήσουμε να την στηρίξουμε περιβαλλοντολογικά, έτσι ώστε το μήνυμα να περάσει σε όλους εκείνους ασυνείδητους που έρχονται εδώ και εναποθέτουν οτιδήποτε.